Στη Λιθουανία βρέθηκε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γιάνς Στόλτεμπεργκ. Με την πρόεδρο της χώρας, Ντάλια Γκριμπαουσκάιτε, επισκέφθηκαν το ατοϊκό κέντρο ελέγχου πτήσεων. Ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας κατήγγειλε τις κινήσεις ρωσικών στρατευμάτων στο έδαφος της Ουκρανίας. Έχουμε διαπιστώσει συσσόρευση στρατευμάτων. Έχουμε δει κινήσεις δυνάμεων, εξοπλισμού, τάγκς, πυροβολικού και εξελιγμένων συστημάτων αεράμινας που εισέρχονται στην Ουκρανία. Αυτό είναι κάτι πολύ σοβαρό, διότι υπονομεύει τη συμφωνία του Μίνσκ, είπε και μίλησε και για κινήσεις δυνάμεων από την Ανατολική Ουκρανία προς τα δυτικά της χώρας. Η πρόεδρος της Λιθουανίας επέμεινε πως στην Ανατολική Ουκρανία αυτή τη στιγμή υπάρχουν ρωσικά στρατεύματα παρά την άρνηση της Μόσχας. Μια χώρα που λέει στα στρατεύματά της να μετακινήσουν τα διακριτικά αναγνώρισης, που αναπτύσσει στρατό και βαρύ εξοπλισμό χωρίς διακριτικά, μια τέτοια χώρα φέρει όλα τα χαρακτηριστικά της διεθνούς τρομοκρατίας. Εξάλλου, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ δήλωσε την Πέμπτη από την Εστονία πως φέτος τα νατοϊκά αεροσκάφη πραγματοποίησαν περισσότερες από 400 αναχαιτήσεις ρωσικών μαχητικών αεροσκαφών.